Χτες βράδυ η μία γύρισε χάλια. Δεν μου είπε τι έγινε. Γιατί δεν μου είπε τι έγινε, μου λέτε κι εσείς. Λέτε να πάει να ζήσει με τη Μαρίνα. Εμπρός. Α, Σάμι, τι κάνεις, πώς είσαι αγάπη μου. Α, ναι, το ξέρω. Το ξέρω ότι έχω χάσει πολλές πρόβες, αλλά έχω κάποια προσωπικά προβλήματα. Ντύνομαι και έρχομαι εκεί. Τα λέμε. Γεια σου, Σαμί. Αγάπη μου, δεν υπάρχει λόγος να πας στην πρόβα. Δεν χρειάζεται να ξαναπάς. Το εργοστάσιο άνοιξε, όλα πάνε καλά. Αγάπη μου, το έχουμε συζητήσει 1.000.000 φορές. Θα σταματήσω, αλλά τώρα πρέπει να φύγω. Μα σε χρειάζομαι κοντά μου, μωρό μου. Δεν το καταλαβαίνεις. Φράνκο, η Μάριζα έχει δίκιο. Εξακολουθείς να κάνεις το ίδιο λάθος. Μπορδόν. Ναι, δεν βλέπεις ότι κάνεις στη Σόνια το ίδιο πράγμα που έκανες και στην κόρη σου. Άφησε αυτούς που αγαπάς να ανοίξουν τα φτερά τους. Όσο ψηλότερα πετάξουν, τόσο περισσότερο θα μείνουν κοντά σου. Κανείς δεν γουστάρει την απόρριψη, εντάξει. Αλλά ο στόχος σου δεν είναι η μία. Μανουέλ, πρέπει να γυρίσεις στο Μεξικό, στους δικούς σου. Κάθε μέρα φαίνεται και δυσκολότερο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Α, λοιπόν, τελείωσε. Για κάτσε, δεν σηκώνω κουβέντα, λοιπόν. Ακόμη και αν νιώθεις μίζερα, θα χάσεις, εντάξει. Περίμενε. Τι? Θέλω τουαλέτα. Εντάξει, ωραία, πάμε. Όχι, θα πάω μόνος μου. Δεν χρειάζομαι βοήθεια. Μπορώ και μόνος μου. Ανάπηρος είμαι. Άσε με να. Πρόσεχε. Την πόρτα. Περίμενε στην τάξη. Γεια σου, Φρανκό. Ναι, ο Πάμπλε με. Δεν θα πάω στο εργοστάσιο. Έχω ραντεβού με τον γιατρό του Μανουέλ. Τηλεφώνησε ο Πάμπλο και μου είπε ότι ο Μανουέλ ήταν χάλια και θέλω να περάσω για να τον δω λίγο. Θα μου κάνεις μια χαρή. Και το ρωτάς. Έχει τον νου σου στη μία. Και πάρε με αν συμβεί κάτι. Δεν είναι έλεγχος. Είναι που ανησυχώ πολύ. Μην είναι ήσυχος. Θα τη πάω σε λίγο πρωινό. Και αν πει ότι δεν το θέλει, θα το φάει με το ζόρι. Είμαι σίγουρη. Καλημέρα. Τι κάνετε? Μου άνοιξε την πόρτα η υπηρέτρια. Μαρίνα, τι κάνεις εδώ? Πάλι τη μία θέλεις? Όχι, όχι, θέλω να μιλήσουμε. Σπασμό! Σας παρακαλώ! Δεν ξέρω τι έγινε και γιατί άργησε ο καθηγητής, αλλά αν το βουλώσετε θα ακούσετε τι έχω να σας πω εγώ. Σταματήστε! Ο μαθητής Ξαβιέ έφυγε μια για πάντα από το σχολείο μας, το καταλάβατε? Ναι, ναι. Γιατί συγχαίρετε τον Κίντο? Γιατί αν δεν ήταν ο Κίντο, δεν θα είχε φύγει ο Ξαβιέ. Ναι, Κίντο. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαμός γίνεται στο γραφείο του διευθυντή. Τι έκανε? Ούτε δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πήγα να πάρω την καμερά μου και αυτή μόνο που πάμε. Μαρίνα, τέρμα οι δικαιολογίες. Ξέρω τι συμβαίνει. Και γιατί δεν μπορείς να ζήσεις με τη μία. Τι ξέρεις? Είσαι ναρκωμανής. Πώς το έμαθες? Σε παρακαλώ. Δεν υπάρχει λόγος να το αρνηθείς. Θα με απομακρύνεις από τη μία? Εσύ απομακρύνθηκες. Και εξακολουθείς να το κάνεις. Μαρίνα, τι φοβάσαι? Ότι η κόρη σου θα σε απορρίψει αν το μάθει. Γι' αυτό έφτασες να την απορρίψεις πρώτη εσύ. Ναι. Γνωρίζω καλά τώρα ότι σου είναι θυσμένη πριν παντρευτούμε. Γι' αυτό δεν ήθελες ευθύνες. Δεν μπορούσα να τα καταφέρω μόνη μου. Δεν μπορούσα. Παράτησες μια οικογένεια, ένα μέλλον, Μαρίνα. Δεν μπορούσα. Ένιωθα τρομερή ντροπή. Δεν μπορούσα να το αντέξω. Δεν μπορείς να το κόψεις. Είναι αβάσταχτος ο πόνος. Τουλάχιστον τώρα παραδέχτηκες ότι είσαι άρρωστη και ότι χρειάζεσαι αποτοξίνωση. Και θα τα καταφέρεις, θα δεις. Ναι, αλλά δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Δεν μπορώ να δεθώ συναισθηματικά με κανέναν. Με κανέναν. Η κόρη σου δεν είναι ο κανένας. Τι γίνεται, έτσι, ρε, μη σπρώχνεις. Μπορώ να μάθω τι κάνετε εδώ? Θέλουμε να μάθουμε που είναι ο κύριος Μιράντα. Ναι, γιατί είχαμε μάθημα και δεν ήρθε. Και ούτε θα έρθει. Γιατί? Θα μάθετε.
Όμως τώρα γυρίστε στην τάξη, αλλιώς θα φάτε όλη τη μορία. Δεν πειράζει, ας είναι οι πρώτοι που θα το μάθουν. Ο κύριος Ντουνόφ και ο κύριος Μιράντα δεν εργάζονται πλέον στο σχολείο μας. Όχι. Τι? Ποιος είναι? Εγώ είμαι, καρδούλα μου. Θέλει κάποιος να σε δει. Δεν θέλω να δω κανέναν. Δεν θέλω να δω κανέναν, δεν καταλαβαίνεις? Η μητέρα σου θέλει να σου μιλήσει. Τι θες εδώ? Να σου πω την αλήθεια. Σοβαρά? Ναι. Και όταν θα τελειώσω, το πιο πιθανό είναι ότι θα σπάσει για πάντα η γυάλα που ο μπαμπάς σου δημιούργησε για να σε προστατέψει. Και τι κάνατε εσείς όταν σας είπαν ότι απέλυσαν τον... Τον Ντουνόφ και τον Μιράντα. Θέλαμε να κάψουμε το γραφείο. Σας περιμένουμε να δούμε τι έμαθαν η Πιλάρ και ο Τόμας. Θα έρθουν όπου να είναι. Σίγουρα δεν είπαν κάτι για τη Φέλη? Όχι, δεν θα τη διώξουν. Ναι, γιατί η μαμά μου του ζήτησε να με διώξουν. Ηρέμησε, αγάπη μου, η Μίτση δεν θα το επιτρέψει. Χρησιμοποίησαν την εγκυμοσύνη σου για να απολύσουν τους Μιράντα και Ντουνόφ. Βρήκαν αφορμή. Τι έγινε, παιδιά? Ο μπαμπάς και ο Μιράντα είπαν να μην κάνουμε τίποτα. Θα πάνε σε δικηγόρο. Θα περιμένουμε. Όχι, αν δεν κάνουμε κάτι τώρα, μετά θα είναι πολύ άδικο. Ναι, έχουμε δύο επιλογές. Ή κάνουμε ό,τι θέλουμε ή τους βοηθάμε. Θα τους βοηθήσουμε. Τώρα, τότε θα κάνουμε ό,τι είπε ο Μιράντα και τέλος. Κοίτα ποιος μιλάει! Ξέχασε ότι είσαι γιος του τύπου που κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Περίμενε. Μην βιάζεσαι. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Ο Παύλο έχει δίκιο. Θα περιμένουμε. Πώς ξεκίνησες? Ξεκίνησα με μαριχουάνα. Με τη σκέψη ότι θα έμενα σε αυτό. Αλλά δεν τα κατάφερα. Υπάρχουν παιδιά που καπνίζουν μαριχουάνα και λένε ότι δεν είναι εθισμένα. Τα ναρκωτικά είναι εθισμός. Και όταν μπεις σε αυτόν τον κόσμο, είναι πολύ δύσκολο να ξαναβγείς. Μετά τη μαριχουάνα πέφτεις στα σκληρά ναρκωτικά. Σε διαβεβαιώνω. Μα είχες μια καλή ζωή. Γιατί έπεσες στα ναρκωτικά? Δεν ήμουν ευτυχισμένη. Ένιωθα σαν χαμένη. Δεν είχα ίχνος αυτοπεποίθησης. Και προσπάθησα να βρω την ευτυχία έξω από εμένα. Μα... φοβόμουν ότι μέσα μου δεν θα έβρισκα τίποτα. Εσύ ήσουν επιτυχημένη. Είχες μια σπουδαία δουλειά, είχες λεφτά. Ταξίδευες όλο τον κόσμο. Ναι, αλλά η επιτυχία δεν μετριέται με βάση τα χρήματα που έχεις. Για μένα επιτυχία σήμαινε να βρίσκεις χαρά στη ζωή σου. Και στη δική μου δεν υπήρχε ίχνος. Δεν υπήρχε στάλα χαράς. Γιατί? Δεν ήμουν σε θέση να δώσω. Να δεθώ συναισθηματικά με κάποιον. Και να χαρώ το καλύτερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια γυναίκα. Ποιο? Δεν μπόρεσα να απολαύσω την εγκυμοσύνη μου. Ξέρεις ποια ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου? Η χειρότερη. Ποια? Πριν σε γεννήσω. Έπαιρνα ήδη ναρκωτικά. Και τα είχα ανάγκη όταν ήμουν έγκυος. Αλλά δεν ήθελε να κάνω χρήση, δεν ήθελε να κάνω κακό στο μωρό μου. Ήταν το μοναδικό καλό που μπορούσα να κάνω για σένα. Και συγχρόνως η χειρότερη περίοδος στη ζωή μου. Όταν είσαι εθισμένος, αγάπη μου, χάνεις το μεγαλύτερο προτέρημα του ανθρώπου. Ξέρεις ποιο? Την ελευθερία επιλογής. Και χωρίς ελευθερία δεν μπορείς να επαναστατήσεις. Ναι, αλλά εσύ με αυτά που λες δείχνεις ότι προσπάθησες να τα κόψεις. Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ καλό. Κάνω θεραπεία αποτοξίνωσης εδώ και πολλά χρόνια. Και πώς πάει? Μερικές φορές τα κόβω και νομίζω ότι είναι για πάντα. Αλλά μετά ξεκινάω πάλι και είναι μια κόλαση.
Δεν τελειώνει.